Το όνομά μου είναι Σπύρος Σπυρίδων. Είμαι μέλος Επιτροπής Περιφερειών πάνω από 7 χρόνια. Προέρχομαι από την αντιπροσωπεία την ελληνική και μόλις σήμερα είχα την τιμή να γίνω πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ. Είμαι ραπορτέρ για την σχετικά με την γνωμοδότηση για τις οδικές μεταφορές που αφορούν όμως τις εργασιακές σχέσεις. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, διότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν στις οδικές μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, διότι οι σωστές σχέσεις μας με το ανθρώπινο δυναμικό και οι κατάλληλοι χρόνοι, για παράδειγμα, για ξεκούραση, αφορούν την ασφάλεια όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταφορές, εδώ πρέπει να πούμε, οι οδικές, αποτελούν σήμερα το 50% των όλων μεταφορών και πρόκειται να αυξηθούν κατά 60%. Απασχολούν δε 5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, γιατί φαίνεται είναι γνωστό, ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι εφαρμόζουν περίπου το 70-80% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άρα λοιπόν είναι λογικό ότι ό,τι έχει σχέση με οδικές μεταφορές επηρεάζει άμεσα τους κατοίκους των δήμων και των περιφερειών. Ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών από μια μεταφορά όπου γίνεται με ασφαλή τρόπο, θέματα που αφορούν την μεγάλη συμφόρηση στις πόλεις, είναι θέμα των Δήμων και των Περιφερειών, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό λόγο. Φυσικά είναι πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση και για την δική μου περιφέρεια, η οποία μάλιστα έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί συμπεριλαμβάνει στην επικράτειά της και αρκετά μικρά νησιά. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τις περιπτώσεις αυτές, τις περιπτώσεις που αποτελούν εξαιρέσεις μεταφορές, όπως είναι οι νησιωτικές περιοχές και οι απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.